Η σημερινή ημέρα και η χθεσινή είναι ημέρα χαράς για το Δήμο της Τρίπολης και αυτό βέβαια διότι κατορθώσαμε μετά από προσπάθειες πολλών ετών να υλοποιηθεί μία απέτηση θα έλεγα της κοινωνίας της πόλης μας, ένα παραδοσιακό κτίριο που είναι η Βίλα του Δημού Βασίλη να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου προκειμένου να το αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο πολιτιστικά. Είμαι βέβαια στην πολύ ευχάριστη θέση, γι' αυτό είπα η ημέρα χαράς, να ανακοινώσω και σε εσάς βέβαια και σε όλους όποιοι θα μας δουν, στους συμπολίτες μας, ότι από χθες πλέον στην κυριότητα του Δήμου της Τρίπολης έχει περιέλθει η Βίλα του Κοβασίλη, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο της βίλας αυτής. Είναι 900 μέτρα το οικόπεδο και είναι γύρω στα 230 μέτρα το κτίσμα. Βέβαια, γύρω από τη βίλα αυτή, σε παρακείμενο οικόπεδο, έχει επιτελεστεί ένα τεράστιο έγκλημα, το οποίο δυστυχώς οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες για αυτούς το οποίο το επέτρεψαν και αναφέρομαι στον περιβάλλοντα χώρο το άλλο κτήμα που περιβάλλει τη βίλα, που με τον τρόπο που έγινε η διαχείρισή του τα προηγούμενα χρόνια καταστράφηκε ένας πνεύμονας πρασίνου και ανάδειξης ενός χώρου που πραγματικά θα ήταν κόσμα για την πόλη μας. Η Βίλα του Κοβασίλη δεν την πήραμε για να την πάρουμε. Στην Ευρώπη πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τέτοια κτίρια ίδια. Ένα είναι αυτό που έχουμε εμείς εδώ, που φτιάχτηκε περίπου το 1900 από Γάλλους μηχανικούς και το άλλο είναι στη Χάιλη, το δεύτερο κτίσμα, το αντίστοιχο. Είναι ιδιαίτερο Γάλλους και σημασίας ιστορικής βέβαια και καλλιστετικής θα έλεγα. Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η βίλα είναι κατεστραμμένη εσωτερικά. Προσπάθησαν 2-3 φορές να την κάψουν, διέλυσαν ό,τι εσωτερικά υπήρχε σε αυτό το σπίτι και βέβαια δεν είναι σε κατάσταση που μπορούμε σήμερα να πούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί όσο έχει. Ο επόμενος στόχος μας. Άμεσα έχω δώσει εντολή να γίνει ειδική μελέτη την οποία θα υποβάλουμε στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση της αναβάθμισης της βίλας καθώς επίσης και του περιβάλλοντος χώρου της βίλας. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και η απόφασή μας είναι το σπίτι αυτό να γίνει ένα μουσείο και το έχουμε προσδιορίσει ακριβώς ότι θα γίνει μουσείο Μίκης Θεοδωράκης. Θέλουμε να τιμήσουμε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη ο οποίος είναι ζωή βέβαια και ευχόμεθα να είναι στη ζωή και να προλάβουμε να ολοποιήσουμε και την επισκευή της βίλας ώστε να παρευρίσκεται και ο ίδιος στα γένεια της πλέον τα οποία θα γίνουν τότε, με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα έλεγα. Οι διαβεβαιώσεις τις οποίες έχω από το Πράσινο Ταμείο που επισκέφτηκα προκειμένου να γίνει η αναβάθμισή της είναι πάρα πολύ θετικές. Αυτό που αναμένεται είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να τις υποβάλουμε προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να δημοκρατηθεί βέβαια η όλη διαδικασία για να μπορέσει να εκτελέσουμε το έργο αυτό. Να σας πω ότι χρηματικά η βίλα κόστισε 347.500 ευρώ με χρήματα τα οποία είχαν διασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο και τα οποία θα αποδοθούν βέβαια στους πρώην ιδιοκτήτες τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν ένα όνειρο πολλών συμπατριωτών μας νομίζω ότι ικανοποιήθηκε στο βασικό του σημείο που είναι η απόκτηση και από εκεί και πέρα μένει σε εμάς να τρέξουμε γρήγορα, υπάρχουν τα χρήματα στο Πράσινο Ταμείο, πρέπει να το πούμε αυτό, προκειμένου να την αναβαθμίσουμε και θα είναι βέβαια όπως είπα ένα σημείο αναφοράς και για την πόλη αλλά και για τον ίδιο τον Μίκη τον Θεοδωράκη, το οποίο και νομίζω με αυτόν τον τρόπο τον τιμούμε για την προσφορά του, συνολική προσφορά του στην πατρίδα μας. Δηλαδή είχαμε συνδυάσει τη βίλα του Τερκοβασίλη και με το πράσινο. Έξω θα γίνει κάτι αντίστοιχο, σκέφτεστε κάπως έτσι? Ήδη όπως ξέρετε τα δέντρα υπάρχουν,
στο χώρο αυτό, θα αναβαθμιστεί το σύνολο του οικοπαίδου. Όχι μόνο το σπίτι αυτό καθεαυτό, το κτίσμα δηλαδή, το σύνολο του οικοπαίδου. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα μας το δείξουν βέβαια οι μελέτες, σε ποιο επίπεδο. Εντάξει, είπα πριν στην τοποθέτησή μου ότι λυπάμαι για την κατάσταση που επικρατεί η πέρυξη του οικοπαίδου αυτού με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η προηγούμενη δημοτική αρχή το θέμα του οικοπαίδου το συγκεκριμένο του Αρδάνου. Έτσι, να το πούμε ειλικρινά. Βέβαια, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε στην προγενέστερη κατάσταση. Είναι ένας χώρος ο οποίος και γι' αυτόν στο μέλλον θα δούμε αν έχουμε την δυνατότητα να τον αποκτήσουμε. Έτσι, σαν χώρο πρασίνο, και εκεί βέβαια μπορεί να γίνει μια άλλη μελέτη στο μέλλον, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, να ξαναγίνει χώρος πρασίνο, με φυτά και με δέντρα τα οποία ενδεχομένως θα αναπτυχθούν. Έτσι, θα δούμε η όποια μελέτη μπορεί να γίνει προκειμένου να αναβαθμιστεί. Τώρα, σε αυτή την παρούσα φάση όμως δεν συζητάμε. Γι' αυτό συζητάμε συγκεκριμένα για τη βίλα. Και θέλω εγώ να ρωτήσω και κάτι ακόμα, επειδή γενικότερα η βίλα, ο εσωτερικός χώρος του κτηρίου χρησιμοποιείται. Γενικά ήταν παρατημένος, εγκαταλελειμμένος, έμπαιναν ακόμα και σύριγγες είχαμε βρει από χρήση ναρκωτικών κλπ. Γιατί είχαμε κάνει ρεπορτάζ. Τώρα που πλέον περιήλθε στο Δήμο, θα την κλείσετε, τι θα κάνετε, έτσι τα πρώτα βήματα. Θα σας πω. Την επόμενη εβδομάδα θα δώσω εντολή στις υπηρεσίες μου να πάνε εκεί να καθαρίσουν εσωτερικά το κτίριο αυτό και να το ασφαλίσουν. Και να το ασφαλίσουν προκειμένου να. Οι μηχανικοί που θα αναθέσουμε και οι αρχιτέκτονες να έχουν την ευχέρεια της πρόσβασης πλέον σε αυτό το κτίριο για να κάνουν τις μελέτες που απαιτούν. Έτσι. Εδώ όμως θα ήθελα, και δεν μου διέφυγε βέβαια, αλλά θέλω το άφησα τελευταίο, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κώστα τον Χαραλαμόπουλο, τον Τίνο που τον ξέρουμε, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης της βίλας, παρότι πολλές φορές προσπάθησαν πάρα πολύ να την αποκτήσουν από αυτόν προκειμένου να την κρεμίσουν και να την κάνουν οικόπεδο για να χτίσουν. Παρότι του πρόσφεραν πολύ περισσότερα χρήματα στο παρελθόν και δεν ενέδωσε και κράτησε άμυνα θα έλεγα προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό το ιδιαίτερο κάλους κτίσμα και ο χώρος βέβαια από κάποιον φορέα. Πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα τα οποία ζητούσε τα προηγούμενα χρόνια ή οι υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις εκτιμητών ορκωτών είχαν βγει, ήταν πολύ περισσότερα. Ήταν πάνω από 500.000. Υπήρχε μια αρχική έγκριση 750.000. Από τις εκτιμήσεις λοιπόν των ορκωτών πήγε στις 500.000. Εμείς την πληρώσαμε στην αντικειμενική αξία που σήμερα αυτά μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε, αυτά τον πείσαμε στη λογική βέβαια ότι θα συνεχίσουμε την αναβάθμιση του κτιρίου αυτού και όχι να το εγκαταλείψουμε και κάποια στιγμή στο μέλλον να δούμε τι θα το κάνουμε. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με την ιδέα αυτή, συμφώνησε απόλυτα και η απαιτήση του λοιπόν από τις 500.000 που ήταν και η εκτίμηση κατέβηκε στις 750.000 ακριβώς όσο ήταν τα χρήματα τα οποία το Πράσινο Ταμείο μπορούσε να διαθέσουμε και έτσι δεν επιβαρύναμε ούτε ένα ευρώ κατά τον δημότη της πόλης μας που θα μπορούσαν βέβαια και όποια διαφορά να καλυφθεί με μια άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημα του πολίτη. Όπως ξέρετε οι ροές στο Πράσινο Ταμείο των χρημάτων είναι από τα προστήματα τα οποία προκύπτουν έτσι από οικονομικές παραβάσεις, τακτοποιήσεις, ποιότητα. Λοιπόν, αυτό το νούμερο που αναφέρθηκα πριν θα μεγαλώνει συνεχώς. Όποια χρήματα έχουν πληρωθεί στα όρια του Δήμου της Τρίπολης προς αυτό το σκοπό είναι δικά μας χρήματα. Είναι βέβαια στο Πράσινο Ταμείο, αλλά είναι σε κωδικό του Δήμου Τρίπολης. Όπως είναι για όλους τους Δήμους, όχι μόνο το δικό μας Δήμο. Έτσι, που σημαίνει πρακτικά αυτό ότι μπορεί αν όχι όλα τα χρήματα, ίσως και περισσότερα, ίσως και λιγότερα, δεν έχω πάρει ακριβώς το ακριβές νούμερο να ξέρω σήμερα που βρίσκεται το ποσό αυτό, ο ίδιος με ενημέρωσε ότι τα δικαιούμαστε. Ανεξάρτητα από την πολιτική βούληση που μπορεί να έχει ένα διοικητικό συμβούλιο να χρηματοδοτήσει ή να μην χρηματοδοτήσει. Άρα λοιπόν, τα χρήματα είναι διαθέσιμα,
Μάλιστα, χαριτολογώντας μου είπε ότι αν μπορείς και σε ένα-δυο μήνες να μου φέρεις τη μελέτη, θα την πάρεις εγώ της αμέσως. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους θέματα στα οποία αναφέρεστε, αλλά για τη χρηματοδότηση διατηρηταίων κτηρίων είναι για αυτούς μέσα στους σκοπούς στους οποίους υφίσταται το Ταμείο, μεταξύ των άλλων. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κανένα. Εγώ μίλησα και με τον Πρόεδρο και με μέλη του Γενικού Συμβουλίου, ήταν καλά θέμα. Μάλλον θα έλεγα, μας προέθεψαν, όπως προείπα, πολύ γρήγορα, αν μπορούμε βέβαια, να ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη και να την υποβάλουμε, έτσι. Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο θέμα. Γι' αυτό άλλωστε πήρα και το θάρρος, να το πω έτσι ξεκάθαρα, να το πω δημοσίως, ότι η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη. Δηλαδή, αντί να τους παρακαλούμε εμείς, μάλλον μας παρακαλούν αυτοί. Γιατί δεν χάλασαν καθόλου χρήματα μέσα στο 2015. Έτσι μου είπε. Οι αναλώσεις των χρημάτων πάρα πολύ λίγες. Ελάχιστες. Κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις και πώς μπορεί να τις συνδυάσουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα και με το σκόρο στη Δεξαμενή, έτσι δεν είναι, και με το λόφο του Μπιζανίου. Με κάτι και τι ακριβώς, εκεί έχετε κάποιο σχεδιασμό, γιατί και αυτό το θέμα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα δημοτικά συμβούλια, έχουν αναλωθεί ώρες. Θα μπούμε σε εξειδικευμένα θέματα, ναι. Μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν νόημα αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι χώροι μπορεί να αποκτηθούν. Υπάρχει όμως μια διαφορά εδώ, και για τον Πιτσάνη, συγκεκριμένα που είναι σε κρεμότητα, όπως ξέρετε, γιατί έχει αποφασίσει το Πράσινο Ταμείο, είχε δώσει μια χρηματοδότηση αρχή για ένα 650. Που συμφωνούσαν βέβαια οι διοκτήτες. Πρέπει όμως να σας πω το εξής. Όταν ένας χώρος μετατρέπεται σε πράσινο, όσοι έχουν προβολή επί του χώρου αυτού, σε χώρους πρασίνου, επιβαρύνονται με τις ιδιοκτησίες που ο καθένας έχει κάποια χρήματα πρόσθετα, γιατί υποτίθεται ότι το ακίνητό τους παίρνει μια υπεραξία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να μπορεί να αποκτηθεί ένας τέτοιος χώρος θα πρέπει οι παρόδοι που εφάπτονται ή έχουν προβολή είτε είναι απέναντι από τον δρόμο, από έναν δρόμο, αλλά βλέπουν αυτό το χώρο. Θα πρέπει με πίνακα αναλογισμού που συντάσσει ο Δήμος να πληρώσουν σημαντικά χρήματα. Το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να εκταμιεύσει τα χρήματα τα συναθρίζει και αυτά που έχουν και θα οφείλουν όλοι οι παρόδοι. Άρα λοιπόν, δεν έχει νόημα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση το 1650 που ήταν για τον Πιτσάνη. Εδώ υπάρχει περίπου 1 εκατομμύριο που πρέπει να πληρώσουν οι παρόδοι. Το Πράσινο Ταμείο τι σου λέει. Προκειμένου να υλοποιηθεί και να τα δώσω, ενέγραψε εσύ στον προϋπολογισμό σου, κάνε το πίνακα αναλογισμού, χρέωσε όλους τους πολίτες με τα ανάλογα χρήματα, γιατί αναβαθμίζεται η ιδιοκτησία τους εφόσον έχουν φάτσα να το πω ή βλέπουν μια πλατεία, έναν χώρο πρασίνου, και εγώ στα δίνω. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα πολύπλοκο, δεν είναι τόσο απλό για να λέμε ότι ξέρεις αν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα έχει. Για όλους τους χώρους υπάρχουν χρήματα. Αλλά το θέμα είναι αν θέλουμε να αποκτήσουμε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν θέλουμε και οι συμπολίτες μας που είναι γύρω από αυτό να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Μπορούν σήμερα να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και στο κάτω-κάτω θα σου πει κάποιος και τι έχω να ωφεληθώ εγώ αν απέναντι εσύ το έκανες πράσινο. Και γιατί να με επιβαρύνεις 5.000, 2.000, 10.000, 20 ή 50.000 στην ιδιοκτησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τεχνικά τα θέματα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε τόσο εύκολα να πάρουμε μια τέτοια απόφαση. Βέβαια θα το συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα μπουν στο τραπέζι για συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η χώρα, είναι και κάποια άλλη.